σήμερα ήρθαμε εδώ στην ΕΠΣ κάτω να παραδώσουμε τα δελτία της ομάδος, διότι συνέχεια αδικούμαστε από τη διαιτησία. Βλέπετε το παιχνίδι, το τελευταίο το παιχνίδι με τον κύριο Ατσικνούδα, το καταφανέστατο γκολ το οποίο μας έχει ακυρώσει. Λυπούμαστε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα το οποίο έγινε σήμερα που ήρθαμε και αφήσαμε εδώ τα δελτία της αγαπημένης μας ομάδας, αλλά δεν πάει άλλο. Διότι αν συνεχίσουμε έτσι, κάποιος από εμάς θα πάει φυλακή. Κώστα, επειδή αυτή η ενέργεια σημαίνει ότι αν γίνει αποδεκτή από την ΕΠΣ, ναι, σημαίνει ότι μπορεί, ναι, η ομάδα να μην συνεχίσει το ποδάθλημα. Θα το αντέξετε αυτό? Τι θα πείτε στον κόσμο στα φάντου? Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι στον κόσμο, διότι ο ίδιος ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο και βλέπει πώς αδικείται η ομάδα μας. Οπότε εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι στον κόσμο. Το βλέπει ο ίδιος ο κόσμος και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Και αν εμείς προστατεύουμε αυτή τη στιγμή με αυτή την κίνηση που ήρθαμε να δώσουμε εδώ πέρα τα δελτία, διότι εάν συνεχιστεί το πρωτάθλημα στα φάντου με τέτοια διαιτησία, ειλικρινά θα γίνει ζούγκλα τα φάντου και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε ούτε τους διαιτητές αλλά ούτε και τους εαυτούς μας. Άρα λοιπόν η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή είναι να αφήσουμε τα δελτία εδώ στην ΕΠΣ και η ΕΠΣ να αναλάβει τις ευθύνες της έναντι των σωματείων όλων του δεκανησιακού ποδοσφαίρου και έναντι των διαιτητών, να βλέπει ποιοι διαιτητές δεν κάνουν και να τους βγάζει εκτός αγώνων τους οποίους θα δίνει η οποιαδήποτε ομάδα ή ο αέρα. Τιμωρούνται δηλαδή. Να τιμωρούνται βεβαίως. Βλέπε Πατσιόπουλο, βλέπε Κυρίτσι, βλέπε Ατσικνούδα. Ο δε Πατσιόπουλος από πέρυσι που μας κυνηγάει, ευτυχώς φέτος δεν μας έχει παίξει κανένα παιχνίδι. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος μαζί του. Εάν έρθει στα φάντου μέσα και μας παίξει ένα παιχνίδι, δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να τον προστατεύσουμε. Μια ερώτηση. Είπατε σας κυνηγάει. Ναι. Ο κύριος Πατσιόπουλος έχει κάτι να κερδίσει ή κάτι να χάσει με το να κυνηγήσει εσάς? Ρωτήστε τον ίδιο. Μην ρωτήσετε εμένα. Εδώ δεν τον έβρισα εγώ. Ήταν ένας φύλαθος δίπλα μου, ναι, και γυρίζει και βλέπει που ήμουν εγώ και δίπλα από τον φύλαθλο και μου γράφει μέσα στο φύλλο αγώνας και έρχομαι εδώ πέρα και πληρώνω 250 ευρώ. Για να κάνω το σύζυγο του διαβόλου, κύριε, ναι, Κωστά, έχω παρακολουθήσει τον Πατσιόπουλο και σε άλλα παιχνίδια, ναι, και είναι, θεωρώ ότι είναι από τους καλούς διαιτητές. Τώρα, εκεί που θέλει. Εσάς, ίσως δεν εκεί που θέλει. Να είμαι και σε εκεί που θέλει. Εκεί που θέλει. Στο περσινό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ποιος διαιτητής μας είχε. Το περιστατικό παιχνίδι. Το περιστατικό, λοιπόν. Έληξε τον αγώνα έναν τέταρτο πριν. Μεταξύ αέρα φίβου έριξε το παιχνίδι ένα τέταρτο πριν. Τον τιμωρήσαν αυτόν τον διαιτητή. Παρατηρήσατε, δεν υπήρχε εκείνο. Βεβαίως υπήρχε, αφού είναι όλη μία ομάδα. Όλοι είναι μία ομάδα, ένας καλύπτει τον άλλο. Σας λέω ξανά ότι έχω δει τον κύριο Πατσιόπουλο σε πολλά παιχνίδια και είναι πολύ καλός. Ίσως ο κύριος. Τώρα να έτυχε. Όχι, δεν έτυχε. Δεν είναι στήχη. Διότι μας έπαιξε μετά άλλα δύο παιχνίδια και συνέχισε τα ίδια. Ωραία. Κάτι άλλο έχετε να προσθέσετε? Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Δεν έχω να πω οτιδήποτε άλλο για οποιοδήποτε άλλο δίκη. Επιμένουμε στην απόφαση μας αυτή τη στιγμή και βλέπουμε. Ωραία. Εδώ είμαστε και βλέπουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και παρακαλώ τους διοικούντες της ΕΠΣ να προσπαθήσουν να βάλουν καλούς, να παίζουν καλοί διαιτητές στα παιχνίδια. Κύριε Σπανέ, παίζει ο κόσμος. Η απόφαση είναι ομόφωνη του Συμβουλίου. Βεβαίως, ομόφωνη. Ομόφωνη, έτσι, ομόφωνη. Δεν υπάρχει καμία αρνητική ψήφο. Καμία. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.